Σε άρση του απαγορευτικού στο Αιγαίο οδήγησε η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης του κυκλώνα Ζορμπά που προκάλεσε προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης με τον Πειραιά και τις Κυκλάδες. Οι θυελώδεις άνεμοι των 8 και 9 μποφόρ που έπνεαν το προηγούμενο 24ωρο σε συνδυασμό με τον υψηλό κυματισμό κράτησαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, χωρίς όμως να προκληθεί ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες που φαίνεται ότι είχαν εγκαίρως ενημερωθεί. Είχαμε απαγόρευση στον απόπλου όλων των πλοίων που δρομολογούνται από το λιμάνι του Ηρακλείου προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και προς τις Κυκλάδες και προς τη Ραφίνα και προς το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστοιχα δεν πραγματοποιήθηκαν και από τους αντίστοιχους προορισμούς τα δρομολόγια πλοίων. Με την άρση του απαγορευτικού απέπλευσαν κανονικά το πρωί από το λιμάνι του Ηρακλείου τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, ενώ κανονικά θα εκτελεστούν απόψε τα δρομολόγια από το Ηράκλειο και τον Πειραιά. Σταδιακά τα καιρικά φαινόμενα εξασθένησαν, οπότε σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των επιβατικών ταχύπλων σκαφών από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και το βράδυ αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγια για το λιμάνι του Πειραιά. Η έγκαιρη προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα απέτρεψε και τυχόν προβλήματα για τα μικρότερα σκάφη που έμειναν δεμένα στο ενετικό λιμάνι αλλά και τα αλλιευτικά καταφύγια. Δεν αναμένουμε κάποια έκτακτη επιδείνωση του καιρού, τουλάχιστον στα πελάγη του Αιγαίου που μας αφορούν. Παρ' όλα αυτά, εγκαίρως είχαμε προειδοποίηση για την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου το επιβατικό κοινό, καθώς και όλους τους χρήστες του λιμένα και τους ιδιοκτήτες των σκαφών. Και έτσι όλο το φαινόμενο αυτό δεν έφερε κάποια αρνητική συνέπεια στην περιοχή μας.